Θα μείνουμε στο θέμα για την ανησυχία των ειδικών για την έξαρση κρουσμάτων, αυτό το κοκτέιλ κορονοϊού, ιώσεων και άλλων, στα προληπτικά μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνουμε όλοι μας και στην ανησυχία για τις επόμενες ημέρες. Είναι χαρά μας να έχουμε μαζί μας την ιατρό, την κυρία Παγώνη, πρόεδρο σε ΕΙΝΑΠ. Καλησπέρα σας, κυρία Παγώνη. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία. Υγεία. Αυτό πρέπει να ευχηθούμε. Ακριβώς. Ποια είναι η εικόνα που έχετε από την πρωτεύουσα, γιατί είναι και ενδεικτική της κατάστασης και την υπόλοιπη χώρα. Λαμβάνουμε πληροφορίες από την περιφέρειά μας για κάθετη αύξηση και για πίεση στα νοσοκομεία. Τι εικόνα έχετε εσείς? Λοιπόν, είναι η εποχή που έχουμε πάρα πολλά κρούσματα. Το είχαμε πει άλλωστε και είχαμε ειδοποιήσει. Γιατί είναι μαζί ο COVID, η γρήπη, οι ιώσεις, στρεπτόκοκος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι δύσκολη κατάσταση, υπάρχουν γιορτές, ο κόσμος θέλει να πάει να βγει έξω, να διασκεδάσει και λογικό είναι μετά από 2,5 χρόνια, να είναι με τις οικογένειές τους, με τους φίλους τους, να βρεθούν μαζί αρκετά μέλη μιας οικογένειας. Οπότε η μετάδοση είναι πάρα πολύ εύκολη. Γι' αυτό είπαμε το εξής. Όποιος δεν αισθάνεται καλά, καλύτερα είναι να παραμείνει στο σπίτι, να μην πάει σε ένα τραπέζι, σε μια εκδήλωση, γιατί έτσι θα μεταδώσει τους υπόλοιπους και μάλιστα στα άτομα μεγάλης ηλικίας με υποκείμενα νοσήματα που αυτά έχουν τα περισσότερα προβλήματα και αυτά κάνουν τις επιπλοκές, νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Θεωρώ λοιπόν ότι χρειάζεται λίγη προσοχή, ότι ξέρει ο κόσμος μετά από 3 χρόνια ότι όταν μπει σε ένα αεροπλάνο θα φορέσει τη μάσκα με όλα αυτά τα κρούσματα που έχουμε, όταν μπει σε ένα πλοίο, όταν πάει σε ένα κατάστημα που είναι πάρα πολύ κόσμος και υπάρχει συνωστισμός και νομίζω ότι από εδώ και πέρα μπορεί να το διαχειριστεί μόνος του. Στα νοσοκομεία δεν το συζητάω, πάντα φορούσε ο κόσμος τις μάσκες του που ερχόταν, γιατί εκεί είναι πολύ ψηλό το υγειικό φορτίο. Αυτό που έχει σημασία είναι ιδιαίτερη προσοχή, να έχουμε μαζί και το αντισηπτικό μας όπου και να πάμε, γιατί έχει σημασία να το χρησιμοποιήσουμε στα χέρια μας, τα οποία βάζουμε στο στόμα μας, στο πρόσωπό μας και έτσι γίνεται εύκολα πολύ μετάδοση. Είναι προληπτικά μέτρα που τα γνωρίζαμε πολύ καλά, αλλά τα αφήσαμε, θεωρήσαμε πως αφήσαμε πίσω μας το πρόβλημα και άρα τα ξεχάσαμε και πρέπει σιγά σιγά να τα επαναφέρουμε στην καθημερινότητά μας, σωστά? Η αλήθεια είναι αυτή. Ο κόσμος έχει και κουραστεί. Μην ξεχνάτε, 2,5-3 χρόνια ήταν δύσκολα χρόνια για τον καθένα. Ήταν δύσκολα για τους μαγαζάτορες, για την οικονομία και γενικά. Πέρασε μεγάλες δυσκολίες και τώρα ήθελε λίγο να αλλάξει παραστάσεις, να βρεθεί σε διαφορετικά μέρη. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι το εμβόλιο της γρήπης έχουν περιθώριο ακόμα να το κάνουν, όσοι δεν το έχουν κάνει και ιδιαίτερα οι μεγάλες ηλικίες με υποκείμενα νοσήματα, γιατί θέλει τουλάχιστον και 2 εβδομάδες για να κάνεις αντισώματα. Σωστά. Γιατί η γρήπη θα είναι μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Επομένως πρέπει να το κάνουν και ιδιαίτερα οι ηλικίες αυτές. Όσον αφορά τις υπόλοιπες ιώσεις, πάντα αυτή την εποχή γρήπη και οι υπόλοιπες ιώσεις υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια. Μπορούμε να τις διαχειριστούμε. Και θέλω να πω κάτι για το στρεπτόκοκο. Επειδή έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα με τα μικρά παιδιά και υπάρχουν αρκετά περιστατικά και οι μητέρες έχουν πανικοβληθεί με το δίκαιο τους. Όταν έχεις ένα μικρό παιδί, έτσι είναι. Θέλω να πω ότι ο στρεπτόκοκος δεν έχει πρόβλημα, τον αντιμετωπίζουμε, αρκεί να γίνει άμεσα η θεραπεία που πρέπει να πάρει ο καθένας μας. Όταν λοιπόν το παιδί δεν αισθάνεται καλά, η μητέρα επικοινωνεί με τον παιδίατρο και της δίνει τις οδηγίες για το τι θα κάνει. Η άμεση θεραπευτική αγωγή δεν έχει κανένα πρόβλημα να φοβηθεί κανείς την νόσο. Γι' αυτό δεν πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να καθυστερούμε. Το αντίθετο, αν το αφήσει ο γονέας, εκεί υπάρχει ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Επειδή είναι αυτή η κατάσταση και επειδή αυτό που είπατε εσείς το μαθαίνουμε και από συναδέλφους στην περιοχή μας, έρχονται επισκέπτες από άλλες περιοχές στα νοσοκομεία και όταν τους λένε πότε καταλάβω ότι έχετε συμπτώματα, τους είπαν πριν ταξιδέψω. Απλώς είπα να ταξιδέψω και να δω τι θα γίνει. Άρα δείχνουμε να είμαστε κάπως απίθαρχοι.
χειρότερο. Βεβαίως. Και είναι και, η μετακίνηση των ασθενών. Είστε υπέρ ή κατά της επαναφοράς κάποιων υποχρεωτικών μέτρων? Θεωρείτε πως είμαστε στο στάδιο αυτό ή ότι θα πρέπει να μείνουμε στο κομμάτι της πρόληψης και της συμβουλής? Ότι υπάρχει θέμα επαναφοράς. Ο κόσμος ξέρει πότε θα φορέσει τη μάσκα. Mm-hmm. Χθες δηλαδή αυτό που υπόθηκε γίνεται. Μάλιστα. Στα νοσοκομεία τη μάσκα τη φοράνε. Βεβαίως. Στο αεροπλάνα όσοι θέλουν να τη φοράνε, τη φοράνε. Δηλαδή μετά από τέτοια εμπειρία δεν νομίζω ότι ο κόσμος δεν ξέρει πότε θα χρησιμοποιήσει τη μάσκα και πότε όχι. Είναι το κομμάτι της ατομικής ευθύνης και της υπευθυνότητας, έτσι. Άλλωστε και η απόφαση που βγήκε χθες δεν ήταν υποχρεωτική. Όχι. Ήταν όσοι θεωρούν και συνιστούν να φορέσουν τη μάσκα. Αυτό γίνεται. Μάλιστα. Είναι κάτι που γίνεται εδώ και καιρό και το έχουμε πει. Ωραία. Ευχαριστούμε το χρόνο, κυρία Παγώνη. Ευχόμαστε καλή συνέχεια, καλή χρονιά με υγεία. Καλή χρονιά και πάνω απ' όλα ο κόσμος να έχει υγεία και να περάσει όμορφα, γιατί το έχει ανάγκη. Έτσι ακριβώς. Καλή συνέχεια.